Αντώνη, αυτή τη στιγμή πενταμελής επιτροπή βρίσκεται μέσα στο κτίριο του Υπουργείου Υγείας, στο ΝΕΟΠΗ, εδώ στην ΕΔΟ Κηφισίας, και έχει συνάντηση με τον αναπληρωτή Υπουργό Υγείας, τον κύριο Σαλμά, και τον πρόεδρο του ΕΟΠΗ, τον κύριο Παπαγεωργόπουλο. Έξω από το κτίριο του ΕΟΠΗ είναι συγκεντρωμένοι, όπως είπες και εσύ, δεκάδες φαρμακοποιοί. Η χθεσινή συνάντηση του Ανδρέα Λικουρέτζου με τους εκπροσώπους των φαρμακοποιών δεν φάνηκε να βγάζει κάποιο ιδιαίτερο αποτέλεσμα, δεν απέφερε καρπούς. Ο Υπουργός Υγείας δεσμεύτηκε ότι μέσα σε επόμενες ημέρες θα καταβληθεί το υπόλοιπο των οφειλών του Αυγούστου, περίπου 120 εκατομμύρια ευρώ, και μέχρι τις 15 Δεκεμβρίου το ποσό που αντιστοιχεί στις συνταγές του Σεπτεμβρίου, δηλαδή 123 εκατομμύρια ευρώ. Όμως οι φαρμακοποιοί παραμένουν ανυποχώρητοι, συνεχίζουν κανονικά τις κινητοποιήσεις, καθώς δεν τους ικανοποιεί αυτό το στενό πακέτο, όπως λένε χαρακτηριστικά. Υπάρχει το ζήτημα των παλιών χρεών, δηλαδή τα χρέη πριν το 2012 των ταμείων που συνενώθηκαν στον ΕΟΠΗ, καθώς επίσης ήταν εξόφληση μεγαλύτερου ποσού στην ουσία. Μάλιστα. Και η αναδρομική φορολόγηση, το λεγόμενο rebate για φάρμακα που πούλησαν από 1η Ιανουαρίου του 2012. Να ακούσουμε... Αυτά τα βασικά αιτήματα, ναι. Ο διάλογος συνεχίζεται. Να ακούσουμε τον πρόεδρο του Πανελλήνιου, τον κύριο Μπατζόγλου. Έγινε ένας εξαντλητικός διάλογος πάνω σε όλα τα θέματα που έχουμε με το Υπουργείο. Δεν τελειώσαμε, ο διάλογος συνεχίζεται, οι κινητοποίησεις μας συνεχίζονται κανονικά.